Όλγα Βασδέκη βγαίνει από το μευτήριο κρατώντας τα χέρια της το ωραιότερο μετάλλιο της ζωής της. Ο πελαργός της χτύπησε την πόρτα το πρωί της περασμένης Τρίτης, ημερομηνία που θα τη θυμάται για πάντα, αφού εκείνη την ημέρα γέννησε φυσιολογικά την κορούλα της. Ήταν όλα πάρα πολύ εύκολα, δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε την εγκυμοσύνη είχα καταλάβει, είχα ενοχλήσεις και η γέννα ήταν πιο εύκολη από ό,τι λένε. Ευτυχισμένη και πλήρης, πια ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο της έχει αλλάξει τη ζωή ένα πλάσμα που ζυγίζει μόλις 3 κιλά και 250 γραμμάρια. Είναι κάτι τελείως ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Αυτό που ένιωσα, επειδή το περίμενα πολλά χρόνια αυτό το παιδί, ήταν κάτι συγκλονιστικό. Η μαμά, εντάξει, πάντα νομίζω ότι μοιάζει και στους δύο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να μεγαλώσει. Μπορεί φέτος η Ολυμπιονίκης να μην πήγε στο Λονδίνο, όμως το δικό της μετάλλιο ήρθε στην αγκαλιά της την ίδια ακριβώς περίοδο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι έκλεισα την αθλητική μου καριέρα το 2012 χωρίς να έχω αγωνιστεί, αλλά και σαν γυναίκα νομίζω ότι αυτό που θα ζητούσε κάθε γυναίκα είναι ένα παιδί στην αγκαλιά της. Ελπίζω το πρώτο χρυσό, μιλάω για το πρώτο παιδί, που πήρε και επευκαιρία της Ολυμπιάδας, την Ολυμπιάδα βέβαια της οικογενειακής ευτυχίας. Στο πλευρό της ο σύζυγος και η οικογένειά της, που από την πρώτη στιγμή της εγκυμοσύνης της δεν έφυγαν λεπτό από δίπλα της. Ο μπαμπάς, όπως κάθε μπαμπάς, είναι χαρούμενος, είναι λίγο μπερδεμένος γιατί δεν ξέρει τα συναισθήματά του ακριβώς ποια είναι. Το παιδικό δωμάτιο είναι έτοιμο εδώ και πολύ καιρό να υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειας. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε τώρα που θα πάτε σπίτι με τη μικρή? Μάλλον προσαρμογή στο σπίτι και να η ίδια να προσαρμοστεί με τις μυρωδιές, με τα πράγματά της. Εμείς να ευχηθούμε να σας ζήσει.